Από τον Ιούνιο, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τους Δήμους, δρομολόγησαν τις διαδικασίες ώστε τα κτίρια και οι αύλοι χώροι να είναι ασφαλείς για τα παιδιά. Αυτά δήλωσε στην Κάμερα του Υπηρολογές ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κ. Ξενοφών Παπασταμόπουλος. Ήδη από τον Ιούνιο, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι διευθύντριες δρομολόγησαν σε συνεργασία με τους Δήμους τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε στη διάρκεια του καλοκαιριού να γίνουν ό,τι χρειάζεται να γίνει, ώστε να είναι τα κτίρια και οι αύλοι χώροι ασφαλείς για τα παιδιά. Δεν μπορώ να σας πω σε πόσα σχολεία έχουν πραγματοποιηθεί απαραίτητες εργασίες, γιατί καταλαβαίνετε τα σχολεία είναι κλειστά. Οι διευθυντές και το προσωπικό παρουσιάζεται την επόμενη Δευτέρα στις 2 του Σεπτέμβρη. Οπότε την ίδια μέρα θα έχουμε τις σχετικές αναφορές και θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πού, πότε και πώς έγιναν οι απαραίτητες εργασίες. Φαντάζομαι ότι στις περιπτώσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ή δεν έχουν αποπερατωθεί, θα δώσουν όλοι τον καλύτερο εαυτό τους, ότι στη βδομάδα που μεσολαβεί μέχρι να αρχίσουν τα μαθήματα να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Αναφέροντας ότι τα βιβλία έχουν ήδη έρθει από τον Ιούνιο και έχουν διανεμηθεί στις σχολικές μονάδες. Τα βιβλία έχουν έρθει ήδη από τον Ιούνιο και έχουν μοιραστεί στις σχολικές μονάδες. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα με τα σχολικά γεύματα που υλοποιείται και επεκτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με τα 8 δημοτικά του νομού μας που έχουν ενταχθεί σε αυτό, ανέφερε ότι ο αριθμός παραμένει ο ίδιος με πέρυσι και ότι έχει αυξηθεί ως προς τον αριθμό των γευμάτων, διευκρινίζοντας ότι η επιλογή γίνεται με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, σχολιάζοντας ότι εφόσον η κοινωνία έχει αγκαλιάσει αυτό το μέτρο, καλό θα ήταν να επεκταθεί σταδιακά. Υπενθυμίζουμε ότι τα σχολεία τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σύντησης για τις ΣΕΡΕΣ είναι το 2ο, το 4ο, το 12ο και το 23ο Δημοτικό, καθώς επίσης και τα Δημοτικά της Κάτω Καμήλας, του Προβατά, του Άνου Μητρουσίου και του Σκουτάρεως. Ξέρω ότι στις επαφές που είχαμε εμείς με το Υπουργείο ζητήσαμε το πρόγραμμα να επεκταθεί σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας ΣΕΡΟΝ. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο από άποψη οικονομικού κόστους, αλλά νομίζω ότι πρέπει από τη στιγμή που το μέτρο έχει κριθεί από την εφαρμογή του ως θετικό και η κοινωνία το έχει αγκαλιάσει, σταδιακά να επεκταθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας.